Ποιο ήταν το σημείο κλειδί που χάθηκε η πρόκριση για τον Άρη σήμερα? Ο Άρης είναι πολύ ευχαριστημένος που το πήγε μέχρι εκεί. Με τόσες απουσίες μεσοαμυντικά, νομίζω ότι τα έκανε πάρα πολύ καλά στην τακτική του στο επιθετικό κομμάτι. Αλλά εκείνο το οποίο δεν είχε ο Άρης, δεν είχε ένα παίκτη με προσωπικότητα όπως είναι ο Λιβάγια. Η ΑΕΚ δεν είχε τίποτα παραπάνω, εκτός από ένα παιχταρά που λέγεται Λιβάγια. Εκεί ήταν η διαφορά. Δεν είχε μεγάλες διαφορές ο Άρης από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, για να καταλάβεις, με δυο χαφ του Άρη, που τα παιδιά δεν μαρκάρουν, ο Ματίγια και ο, πώς το λένε τον άλλον, ο Ματίγια και ο... Τόνσο. Ο Τόνσο, συγγνώμη. Ο Ματία και ο Τόνσο, ναι. Δημιούργησε η ΑΕΚ ένα κάρο ευκαιρίες, οι οποίες δεν αξιοποίησε, γιατί είχε πάρα πολύ κακή την επιθετική της γραμμή. Πάρα πολύ κακή την επιθετική της γραμμή. Δηλαδή, ο Βέρντε πέντε φορές σε αντεπίθεση δεν μπόρεσε να τριπλάρει, να σουτάρει, να μπει μέσα, κάτι το οποίο έκανε μέσα στην Κρήτη. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Με τον κακό Κορχούτ, ο Ολιβέιρα ήταν απογοητευτικό στο πρώτο ημίχρονο και γενικότερα στον αγώνα. Και εκείνος ο οποίος ήταν για κλωτσιές ήταν ο Μάνταλος, ο οποίος έχασε την ευκαιρία να πάρει την άκρη στην πλάτη με Τόνσο και με τον άλλο τον χάφτο Ματίγια, που δεν μαρκάρουν. Τέτοια ανατροπή την περίμενες από την ΑΕΚ να γίνει? Κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ πήγε σε ρίσκο μετά. Δηλαδή η ΑΕΚ, αφόσον έκανε το 2-1, μετά ήταν δικό της το παιχνίδι. Ψυχολογία και το momentum. Και το momentum, ναι. Αλλά η ιστορία είναι ότι ενώ υπήρχαν πολλά οξύμωνα στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Σάσα πήγε πάρα πολύ καλά. Σαν δεξιός οπισθοφύλακας. Έδωσε πάρα πολλές μονομαχίες. Κέρδισε κατά κράτος το Λιβάγια. Δυο φορές χρειάστηκε ο Λιβάγια. Μία με κεφαλιά. Εκεί που ο Σάσα Φουκαράς δεν είναι back για να κάνει τη διαγώνια κίνηση που λέγαμε και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και το άλλο είναι, το δεύτερο γκολ είναι προσωπική ιστορία του Λιβάγια, ο οποίος είναι ένας ρολίστας, ο οποίος είναι ένας ελεύθερος παίκτης και μπορεί να σου δημιουργήσει μια φάση και να σου δημιουργήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Από την άλλη μεριά, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρα πολύ καλά τα center back του Άρη. Πάρα πολύ καλά τα. Δηλαδή όλα τα μπλοκ, τα σουτ στον αέρα. Αλλά ήταν δύο μεμονωμένες περιπτώσεις. Όλη η ιστορία ήταν η προσωπικότητα του Λιβάγια. Όλη η ιστορία ήταν αυτή. Τίποτα άλλο δεν με εξέπληξε για την ΑΕΚ. Για τον ΠΑΟΚ, πού πιστεύεις ότι χάθηκε η πρόκριση στο Καραϊσκάκης? Στον ΠΑΟΚ πήγε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Αναγκαστικά έπαιξε με τρία χαφ γιατί έλειπε ο Πέλκας. Και έχω την εντύπωση ότι όλη η ανατροπή έγινε με την κίνηση που έκανε, ήταν δύο κινήσεις των προπονητών. Όλο το παιχνίδι ήταν δύο κινήσεις των προπονητών. Η μία κίνηση είναι ότι βλέπει ο Μάρτινς ότι με το 4-3-3 υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα ανάπτυξης παιχνιδιού. Υπάρχει πρόβλημα στο γεγονός ότι έχει φάει την κίτρινη κάρτα ο Μπουχαλάκης. Δηλαδή, ο Μπουχαλάκης. Παίζουν 3-3. Όλοι περιμένουν τον Εσίτη να φάει κάρτα, γιατί είναι ο Γκούφι τον 6 χαφ. Και αντί να τη φάει ο Εσίτη, την τρώει ο Μπουχαλάκης. Δηλαδή, στο πλεονέκτημά του Ολυμπιακός και δεν δημιουργεί, και δημιουργεί αμυντικά ένα θέμα με τον Μπουχαλάκη, ο οποίος με ξένο διαιτητή ήταν πάρα εύκολο να φάει την κάρτα. Η αλλαγή λοιπόν που γίνεται και μπαίνει ο Φορτούνης στη θέση του Μπουχαλάκη ήταν ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ο ανόητος προπονητής του ΠΑΟΚ, που βγάζει τον Μπεχταρά, τον 18χρονο. Που έχει κάνει ρόμπα ξεκούμποτη, έχει πάρει τα σόβρακα, τη φανέλα, τα φαγητά, την τουλάπα, το αυτοκίνητο και την κόμενα του Τσιμίκα, τον έχει με κίτρινη κάρτα, τον έχει εκνευρίσει, είναι έτοιμος ο Τσιμίκας για κάρτα, τα έχει βρει σκούρα και το βγάζει. Του λύνει τα χέρια. Ναι, και βγάζει και το Λιμιό από την άλλη μεριά, ο οποίος ήταν πολύ καλό στο αμυντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, βάζει το Λάμπρο που δεν μαρκάρει, δύο, η τρίτη αλλαγή. Βγάζει τον Άκπο, ο οποίος περιμένει μία φάση να φύγει πίσω από τα σέντερ μπακ του Ολυμπιακού και βάζει τον Σφιντεύσκι. Που είναι σέντερ βόλτα. Στο ρίσκο του πάνω δεν τους έβαλε μαζί και τους δύο. Δεν το έκανε ποτέ. Έχασε αλλαγές και έχασε το παιχνίδι. Και τέλος Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έχεις προγνωστικό για το τελικό ή είναι νωρίς? Καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ νομίζω ότι θα πάει να το κλέψει το παιχνίδι. Τη ταιριάζει και αυτός ο ρόλος γενικά. Ναι, τη ταιριάζει ο ρόλος αυτός και νομίζω θα δούμε.
το σωστό τελικό. Θα δούμε τις πιο καλές ομάδες. Δηλαδή, εμείς θέλαμε να δούμε το ΠΑΟΚ για τους δικούς μας λόγους, αλλά το ποδόσφαιρο έδωσε τη δικαιοσύνη, που έλεγε ο Νίκος Αλέφαντης, δικαιοσύνη, να παίξουν δύο καλύτερες ομάδες, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Αυτό ήταν και το δίκαιο.